Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε σε ένα νέο βίντεο, ένα βίντεο για το FIFA 19 και ένα βίντεο ανακούφιση να το πω, δικαίωση να το πω, θα μπορούσε να είναι και τα δύο ένα πολύ σημαντικό βίντεο, ένα βίντεο το οποίο θα δούμε τις αλλαγές που έχουν όντω γίνει στο Weekend League και στο Food Champions στις ανακοίνωση EA χθες αργά το βράδυ και είμαι πολύ ενθουσιασμένος για αυτό που ανακοίνωσε, είναι καταπληκτικά αυτά που ανακοίνωσε δεν μπορώ να περιμένω πλέον να βγει το FIFA 19. Δεν μπορώ άλλο. Πρέπει να βγει τώρα. Τώρα τη στιγμή που μιλάμε κανονικά θα παίζουμε. Αλλά. Ας δούμε τι αλλαγές έχουν γίνει, έχουν γίνει αλλαγές προς το καλύτερο, επιτέλους και έχουν γίνει αλλαγές που ζήταγε το community Οπότε γι' αυτό μίλησα για δικαίωση Γιατί επιτέλους η AI άκουσε και το community Άκουσε κάποια πράγματα Και έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα Και είναι πάρα πολύ όμορφα αυτά που έχει κάνει η AI Και ελπίζουμε να συνεχίσει έτσι Και στα υπόλοιπα θέματα που έχει το παιχνίδι Λοιπόν ας ξεκινήσουμε ας ξεκινήσουμε Λοιπόν ξεκινάει η AI δεν θέλω να βγει πολύ μεγάλο το βίντεο, θα κάνω μια περίληψη, δεν τα λέμε πολύ αλλά θα σα πω τα πιο σημαντικά και αυτά που όντω μετράνε στι αλλαγέ. Γιατί λέει και κάποια πράγματα που ήδη ξέραμε, α πούμε, ξεκινάει και μα λέει ότι, εντάξει, το pitch note, ουσιαστικά εδώ πέρα, αυτό το link, θα έχει και άλλα νέα, θα βγάζει και άλλα νέα, ό,τι νέα έχουμε από update, από τέτοια πράγματα, θα τα βγάζει εκείνη την ώρα. Όλα θα μπαίνουν λοιπόν σε αυτό το link, το οποίο, σε αυτή τη σελίδα ουσιαστικά τη EA θα μπαίνουν εδώ ό,τι νέα υπάρχουν που το έχει ανακοινώσει ούτω ή άλλω. Λοιπόν, ξεκινάμε. Στο Food Champions Overview ουσιαστικά λέει ότι ε, το Food Champions ε, σχεδιάστηκε για να, για να μετριούνται οι καλύτεροι ουσιαστικά ε, του παιχνιδιού σε αυτό το mode. Και μπλα 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 λέει γενικά εξηγεί για το Food Champions δεν είναι κάτι σημαντικό να παίρνει ε, από αυτό το mode τα καλύτερα rewards που υπάρχουν στο παιχνίδι. Αυτά τα ξέραμε. Και ότι με αυτό, το, με αυτό το σκεπτικό ουσιαστικά κάνανε αυτέ τι αλλαγές που κάνανε. Και συνεχίζει. Για το Weekend League Qualification. Ε, αυτή η παράγραφο ουσιαστικά λέει ότι όπω τα ξέραμε για το Division Rivals, ότι μέσω του Division Rivals παίζοντα μαζεύει του πόντου και μπορεί να κάνει qualification για το επόμενο Weekend League. Και αν θέλεις, να κρατήσει αυτού του πόντου και αυτό το token που σου δίνουν οι πόντοι, για να μην μπει στο Weekend League που έρχεται ή στο να μπορεί να μπει στο επόμενο Weekend League ή σε όποιο άλλο Weekend League μπορεί εσύ να παίξεις, οπότε αυτό το token το κρατά. Αυτά ξέραμε νομίζω τα. Έχετε μάθει εδώ και αρκετού μήνε. Ε, άλλη μια αλλαγή λέει είναι για το Daily Knockout Tournament. Λέει, οκ, okay, και αυτό το ξέραμε. Γενικά αυτή η παράγραφη είναι πράγματα που ξέραμε. Τα οποία ισχύουν για Food Rivals και, και για τον Daily Knockout που δεν υπάρχει πλέον. Και έχουμε το Weekend League Requalification, στην οποία παράγραφο λέει ότι στο 18 Υπήρχαν στην αρχή 18 νίκε για να γίνει ε, Requalified, για να ξαναμπεί στο Weekend League, έπρεπε να κάνει 18 νίκε στο Weekend League και έτσι μπαίνει αυτόματα στο επόμενο. Μετά το ρίξαν στι 11 αν θυμάστε. Και πλέον, έχει μείνει στι 11 νίκε, το επιβεβαιώνει. Άρα να ξέρετε ότι, αν στο Weekend League, στο FIFA 19, κάνετε 11 νίκε, μπαίνετε αυτόματα στο επόμενο Weekend League. Ε, αλλά, έχει ένα LAP το οποίο είναι πολύ καλό μπορώ να πω. Ε, Ότι νίκε και να κάνετε από 1, από μία νίκη έως 10 νίκε, αυτέ οι νίκες σα δίνουν πόντου όπω σα δίνουν οι πόντου και οι νίκε από το food rivals. Άρα παίζοντα και, και, και κάποια παιχνίδια food champions, σα δίνουν πόντου για το επόμενο, για να πάρετε το επόμενο token ουσιαστικά. Άρα σα βοηθάει στο progress που έχετε για, να, για το επόμενο token αν δεν κάνετε τι 11 νίκε. Ωραία, άρα μετράει και να κάνετε και 10 και 8 και 7 και 6 νίκε, σα δίνουν κάποιου πόντου και σε του πόντου θα πάρετε μέσω από το food rivals. Σα ανεβάζουν το progress και μπορείτε να φτάσετε πιο εύκολα στο token. Και το επόμενο: Weekend League and Division Rivals. Ουσιαστικά σε αυτή την παράγραφο λέει ότι έχουν προσπαθήσει να υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στο Weekend League και το Foot Rivals και να μην νιώθει ε, μειονεκτικά ή να μην νιώθει ότι χάνει πράγματα αν παίζει Foot Rivals και δεν παίζει Weekend League ή το ανάποδο. Οπότε έχουν προσπαθήσει τα rewards να μην απέχουν πάρα πολύ και παίζοντα ε, Division Rivals, συγγνώμη, το, το λέω Foot Rivals, και παίζοντα Division Rivals να μπορείτε να πάρετε αρκετά καλά rewards και αν δεν μπορείτε να παίξετε πολύ Weekend League να μην μένετε πίσω στο παιχνίδι. Αυτό ουσιαστικά λέει σε αυτήν την παράγραφο το οποίο είναι πολύ σημαντικό και μα λέει ότι υπάρχει το skill rate. Δεν υπάρχει το skill rating στο Division Rivals όπω υπάρχει στο Weekend League αλλά υπάρχει ότι ανεβαίνει Division και αυτά. Οπότε όσο ανεβαίνει Division, τόσο πιο δύσκολη η αντίπαλοι, Είναι λογικό αυτό. Και πάμε στο πιο σημαντικό σημείο του άρθρου και την τεράστια αλλαγή αυτή που περιμέναμε σχεδόν όλοι νομίζω, δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που να ήθελε κάτι διαφορετικό και έγινε, ήρθε η αλλαγή αυτή επιτέλους. From the start of food champions in food 19, you will have the option to play up to 30 games, που σημαίνει ότι 30 παιχνίδια είναι το maximum που μπορείς να φτάσεις στο, στο food Champions φέτος. Μέχρι 30 παιχνίδια θα παίζουμε, επιτέλους μειώθηκαν 10 παιχνίδια. Ήταν νομίζω κάτι που ζητάγαμε ή μια παραπάνω μέρα ή λιγότερα παιχνίδια. Πλέον μπορεί να παίζει θεωρητικά 10 την Παρασκευή, 10 το Σάββατο, 10 την Κυριακή και να σε κομπλέ. Νομίζω είναι πάρα πάρα πολύ καλό αυτό και πάρα πολύ λογικό. Ήταν μια αλλαγή που περιμέναμε. Φώναζε το community από σε όλο το FA18 σχεδόν. Εκτό του πρώτου τρει μήνε, του υπόλοιπου μήνε φώναζε για τέτοια αλλαγή. Ήρθε τελικά στο FA19, κάλιο αργά παρά ποτέ. Ευτυχώ. Ήρθε, το ζητάγαμε. Είναι εδώ, μα άκουσε η EA. Λοιπόν, επίση. Λέει ουσιαστικά ότι μειώθηκε κατά 25% ο χρόνος που χρειάζεται για να ολοκληρώσει το Walking League. Ε, βέβαια, αυτό που δεν λέει και θα το πω εδώ, τώρα επειδή λέει για τα παιχνίδια, έχουν αυξηθεί ουσιαστικά. Αυξηθεί. Ε, η, η διαφορά νικών ητών ουσιαστικά έχει αυξηθεί για τα, για τα ranks. Ξέρουμε ότι για elite 1 νομίζω είναι 27, για elite 2 είναι 25 και για elite 3 είναι 23 νίκες Θυμάμαι για τα elite τώρα, τα gold δεν θυμάμαι ακριβώς πού είναι. Έχει γίνει αρκετά πιο δύσκολο, αλλά είναι ενδιαφέρον αυτό. Θα δούμε πώ θα πάει. Αυτό θα το μάθουμε παίζοντα uh, WGN League. Θα δούμε πόσο δύσκολο ή εύκολο είναι να φτάσει στα ranks που έφτανε στα προηγούμενα δύο χρόνια. Uh, στα rewards έχουμε ακόμα μια πολύ σημαντική αλλαγή. Εκτό ότι λέει ότι uh, οι PC gamers, να ξέρετε ότι αυτοί που παίζετε σε PC uh, από 25 παιχνίδια έχει πάει 30. Οπότε θα έχουμε σε όλε τι πλατφόρμε πλέον 30 παιχνίδια. Ε, ωραίο αυτό. Να έχουμε όλοι τα ίδια παιχνίδια. Μου φαίνεται πολύ πιο λογικό. Και η άλλη πολύ μεγάλη αλλαγή που ανακοινώνει η EA είναι ότι πλέον ουσιαστικά δεν θα έχουμε μάθλη. Θα έχουμε ανάλογα rewards, αλλά δεν θα είναι μάθλη. Δεν θα περιμένει 4 εβδομάδε grinding για να πάρει το τέλο του μήνα αυτού του κόκκινου που έπαιρνε. Κάθε εβδομάδα δεν ξέρω πόσο θα σου δίνει, αλλά θα σου, θα σου δίνει player picks. Δηλαδή θα σου βγάζει μια πεντάδα παικτών θα διαλέγει ένα. Μπορεί να σου χάσει δεύτερη πεντάδα παικτών να διαλέγει ένα. Ανάλογα τι rank θα βγαίνει, θα παίρνει και τα ανάλογα rewards. Θα παίρνει και τα weekly rewards, θα παίρνει και αυτά τα player picks που θα είναι ουσιαστικά σαν monthly rewards, αλλά αυτά θα τα παίρνει κάθε εβδομάδα. Ώστε όταν χάσει μια εβδομάδα ή αν χάσει δύο εβδομάδε ή αν παίξει μια εβδομάδα από όλο το μήνα, θα πάρει rewards και από αυτό. Θα, θα σε ανταμείψει γι' αυτό. Δεν θα χρειάζεται να παίξει όλο το μήνα για να πάρει κόκκινου παίκτε από τα Food Champions. Πάρα πολύ καλό αυτό. Επίση, πάρα πολύ καλό είναι ότι υπάρχουν player picks και τουλάχιστον μπορεί να σου βγάζει 5 μέτρε κάρτε, αλλά κάποια να σε συμφέρει παραπάνω, κάποια να σε βολεύει παραπάνω. Οπότε μπορεί να διαλέξει αυτή την κάρτα αντί για την άλλη που μπορεί να σου δώσει και να μην σ' αρέσει. Πάρα, πάρα πολύ ωραίε αλλαγέ. Πάρα πολύ όμορφα τα πράγματα. Επίση, για το matchmaking είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι γιατί ε, μην μπερδευτείτε εδώ. Γιατί όσο το διαβάσετε, μπορεί να μπερδευτείτε. Το matchmaking δεν έχει αλλάξει. Το μόνο που μα εξηγεί εδώ EA είναι ότι Μα εξηγεί ακριβώ πώ υπήρχε το matchmaking. Είναι το μόνο που δεν συμφωνώ και δεν μ' αρέσει πώ είναι το matchmaking. Δεν σημαίνει ότι δεν ήταν έτσι. Έτσι ήταν και στο 2017 και στο 18. Απλά μα εξηγεί πώ ήταν. Γιατί όπω λέει σε αυτή την παράγραφο, δεν είχε γίνει καθαρή εξήγηση πώ βγαίνει το matchmaking. Οπότε εδώ το ξεκαθαρίζει. Είναι όπω το πραγματικό ποδόσφαιρο. Πώ λέμε 5-4 νίκε. Αν έχει 5 αγώνε, ε, όπω λέει εδώ πέρα, ητα, ε, νίκη, ητα, νίκη, 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 νίκη. Έχει συν 3. Γιατί έχει, από την τελευταία σου ητα, ξαναμηδενίζεται. Άρα, αν κάνει μία ήττα, αν ξεκινήσει με 5-0 στο Wooken League, είσαι συν 5. Γιατί μέχρι συν 5 φτάνει. Αν είσαι 6-0, μετράει ότι είσαι 5 ουσιαστικά. Έτσι. Μέχρι 5 παιχνίδια μετράει. Αν κάνει μία ήττα, σημαίνει ότι είσαι 0. Βέβαια, αυτό έχει πολλά κακά πράγματα μέσα μαζί του. Αλλά τουλάχιστον ξέρουμε πώ ε, πώς λειτουργεί. Τώρα, αν μπορούν να το εξπλοϊτάρουν αυτό το matchmaking, θα το δούμε και θα το μάθουμε σύντομα. Πάντω, δεν είναι και ότι καλύτερο γιατί ένα που, α πούμε, αν πέσει με έναν προ-player προ μπορεί να κάνει τη μία του ήττα και μετά να πέσει μαζί σου που εσύ μπορεί να έχει 10-10, ξέρω εγώ, και να έχει κάνει μία ήττα στο προηγούμενο παιχνίδι, και αυτό να έχει κάνει μία ήττα στο προηγούμενο παιχνίδι, αλλά να έχει 25-1. Σημαίνει ότι είστε ίδιο level, όχι. Επίση, λέει κιόλα ότι, ε, εννοείται ότι προσπαθεί να βρει σε κοντινέ αποστάσει για να υπάρχουν καλά μάτς χωρί lag κτλ. κτλ. Αν και αυτό είναι αρκετά δύσκολο και το ξέρουμε. Και τελειώνει με το Champions Channel που εντάξει. Λέει κάποια πράγματα, κάποιε βελτιώσει που έχει γίνει στο Champions Channel για να παρακολουθείτε τα καλύτερα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου. Αυτά. Πάρα πολύ όμορφε αλλαγέ. Είμαι hyped. Μ' αρέσει μόνο για τα 30 games, δηλαδή που από 40 πήγαν 30. Είμαι ευχαριστημένο. Πείτε μου το γνώμα στα σχόλια. Εγώ είμαι πάρα πολύ hyped. Πείτε μου αν είστε κι εσεί hyped για το καινούργιο FIFA 19. Like στο βίντεο αν σα άρεσε. Subscribe αν είναι συγκεγραμμένο και θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο μέχρι τότε. Γεια χαρά.